τις πλήστες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Κύπρος, να βρίσκονται στο κόκκινο και να παλεύουν για άλλη μια φορά με ένα νέο πανδημικό κύμα, το οποίο όπως φαίνεται οφείλεται στην Delta Plus. Ο ECDC, αναλύοντας τα επιδημιολογικά δεδομένα 30 χωρών, κάνει όχι και τόσο καλές προβλέψεις για το νησί. Πανευρωπαϊκά καταγράφηκαν 306,2 περιστατικά κορονοϊού ανά 100.000 κατοίκους, παρουσιάζοντας αύξηση από την προηγούμενη εβδομάδα που βρισκόταν στα 243,5 περιστατικά. Ενώ από τις 30 χώρες της Ευρώπης σε 23 παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις. Η Κύπρος είναι μία από αυτές. Με τον ECDC να προβλέπει αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλιών αλλά και των θανάτων το επόμενο διάστημα. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται δεν λαμβάνουν και έτσι πολύ υπόψη την εμβολιαστική κάλυψη σε κάποιες χώρες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προέβλεψαν για την Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο κατά κρίβεια μέχρι 500 θανάτους και εντούτοις είμαστε στο νιόβρι και έχουμε 574. Προβλέψεις τους δεν είναι πάντοτε σωστές. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και οι επιστήμονες εμφανίζονται φιδωλοί ως προς το ποια έκβαση μπορεί να πάρει η πανδημία. Δεν εμφανίζονται αρνητικοί μάλιστα ως προς τον επανασχεδιασμό των μέτρων, αφού εδώ και 6 μήνες παραμένουν ως έχουν και απλά οδεύουν από παράταση σε παράταση. Δίνουν όμως και αυτοί μια μικρή πίστοση χρόνου. Σε τηλεδιάσκεψή τους εξάλλου χθες βράδυ, ανέλησαν τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, εκεί όπου υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, προκύπτουν εστίες μετάδοσης, όπως για παράδειγμα τα σχολεία ή ακόμα και σε περίπτωση ομάδας αλλοδαπών στην Πάφο. Δεν αποκλείεται, αλλά από την άλλη μεριά δεν φαίνεται να ενδείκνυται στην παρούσα φάση. Πάντως, μετά τις αποκαλύψεις του Ωμέγα ότι μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής εξέφρασαν δυσφορία και έκαναν λόγο για ελλειπή ενημέρωση, με τον επικεφαλής της ομάδας μάλιστα να τοποθετείται ανοιχτά, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες από την πλευρά τους έδωσαν την δική τους απάντηση. Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες δεν είναι στατιστική υπηρεσία. Ούτε μαζεύει νούμερα για να δώσουμε. Οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε κυκλοφορεί στην Κύπρο, υπάρχει διαφάνεια. Είναι αδειοδοτημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπου μπορούν να πάρουν οτιδήποτε θέλουν. Εξάλλου, η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, όταν χθες βράδυ ζήτησε να πληροφορηθεί για το πού ακριβώς υπάρχουν περιστατικά αναεπαρχία και σε ποιους τομείς παρουσιάζεται πρόβλημα, δεν έλαβαν όλα αυτά τα στοιχεία ενώπιον τους και τους στέθηκε ως εισήγηση να λαμβάνουν ενημέρωση κάθε 2 ημέρες. Να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνεται.